Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Κυριακή 7 Ιουλίου και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα συμπλοκή με τραυματίες στη Ζάκυνθο. Αυτή τη φορά στην περιοχή των Λαζαρέτων. Τραυματίστηκαν δύο Βέλγοι τουρίστες. Εκτόξευση κρουσμάτων κορονοϊού. Ανησυχία στους ειδικούς από την αύξηση των θανάτων και των νοσηλιών. Ακριβό μου ενίκιο. Στα ύψη τα ενίκια για την φοιτητική κατοικία σε Πάτρα, Καλαμάτα και Τρίπολη. Σε απόγνωση γονείς και φοιτητές. Μόλις δύο ημέρες μετά την άγρια συμπλοκή στο Λαγανά, όπου τραυματίστηκαν τρία άτομα, νέο περιστατικό συμπλοκής μεταξύ θαμώνων σε κλαμπ έλαβε χώρα στην Ζάκυνθο. Αυτή τη φορά, όχι όμως στον Λαγανά, αλλά στην περιοχή των Λαζαρέτων. Όλα συνέβησαν σήμερα τα ξημερώματα. Περισσότερα θα μας πει από την αίθουσα σύνταξης η Πινελόπη Μητροπούλου. Καλησπέρα, Πινελόπη. Καλησπέρα Εύα. Ξημερώματα Κυριακής εκείνη την ώρα συνέβησαν σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή των Λαζαρέτων. Μία παρέα νεαρών Βέλγων σύμφωνα με τις πληροφορίες, τουρίστες στο νησί και μία παρέα με νεαρούς αλβανικής καταγωγής ήρθαν στα χέρια. Μέχρι ώρας δεν γνωρίζουμε για ποιο λόγο, είναι άγνωστη η αιτία. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής τραυματίστηκαν δύο από τους Βέλγους τουρίστες αφού έπεσαν πάνω σε σπασμένα γυαλιά από μπουκάλια και ποτήρια που βρίσκονταν στο πάτωμα. Μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο. Ο ένας λόγω σοβαρών τραυμάτων στο πόδι παρέμεινε στο νοσοκομείο, παρέμεινε για νοσηλεία, ενώ ο δεύτερος έφυγε από το νοσοκομείο αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομία προσήγαγε δύο νεαρούς αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι ωστόσο δεν αναγνωρίστηκαν από την παρέα των Βέλγων τουριστών. Δεν γνωρίζονται ότι εκείνοι συμμετείχαν στην συμπλοκή. Και όλα αυτά, Πινελόπη, δύο ημέρες μετά από την αιματηρή συμπλοκή που είχαμε στον Λαγανά και όπως λέμε και συνέχεια, είναι καθημερινά αυτά τα φαινόμενα στο νησί της Ζακύνθου. Ακριβώς, Εύα. Ελπίζουμε να αλλάξει αυτό το υπόλοιπο καλοκαίρι, να μην είναι έτσι τα πράγματα, γιατί από τα ξημερώματα της Παρασκευής να έχουμε περιστατικό τα ξημερώματα της Κυριακής και πάλι ανησυχεί την περιοχή και για τον τουρισμό, αλλά και τους πολίτες της Ζακύνθου. Μάλιστα, Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αύριο το πρωί θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα προκειμένου να απολογηθούν οι συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην περιοχή του Λαγανά. Το απόγευμα του Σαββάτου πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα 9 από τα 14 άτομα που κατηγορούνται για την συμμετοχή τους στην συμπλοκή και ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο. Προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή τη Δευτέρα 8 Ιουλίου έλαβαν οι κατηγορούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή στον Λαγανά Ζακύνθου. Σύμφωνα με το συνηγόρο 5 εκ των κατηγορούμενων Γιάννη Σπίνο, στους εντολείς του ασκήθηκαν διώξεις για το πλημέλημα της συμπλοκής και σε έναν από αυτούς για ανθρωποκτονία, οπλοφορία και οπλοχρησία. Έκανα διακοπές εδώ στη Ζάκυνθο. Εμφανιστήκαμε ενώπιον του εισαγγελέα μόλις προλίγου. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στους εντολείς μου σε όλους για το πλημέλημα της συμπλοκής και σε ένα μόνο εξ αυτών και για τις απόπειρες ανθρωποκτονίας, την οπλοφορία και την οπλοχρησία. Λάβαμε προθεσμία για να απολογηθούμε στον ανακριτή στην Δευτέρα και ευελπιστούμε ότι όλα θα πάνε καλώς. Ποινική δίωξη για τα αδικήματα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και της συμπλοκής ασκήθηκε στους Ζακυνθινούς που συμμετείχαν στο επεισόδιο. Περιμένουμε να αρχίσει η ανακριτική διαδικασία, όπου εκεί θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και θα δούμε ποιος ευθύνεται γιατί και κατά πόσο και αυτή η δίωξη ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή είναι μαξιμαλιστική ενδεχομένως. Είμαστε πολύ αρχικό στάδιο, δεν έχουμε μελετήσει ακόμα τη δικογραφία. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, οι πληροφορίες που σας δίνω είναι εντελώς επιδερμικές, θα έλεγα. Όλα ξεκίνησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής, όταν σε κατάστημα αναψυχής στην περιοχή του Λαγανά έλαβε χώρα επεισόδιο μεταξύ 14 νεαρών ατόμων που εξελίχθηκε σε συμπλοκή σε οδό στην ίδια περιοχή. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, 20χρονος που συμμετείχε σε αυτή, με τη χρήση μαχαιριού τραυμάτισε 4 άτομα, ενώ ένα ακόμη άτομο ηλικίας 20 ετών τραυματίστηκε από γροθιές. Ευτυχώς, κανείς από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Προβληματισμό και συνάμα ανησυχία έχει προκαλέσει στην επιστημονική κοινότητα η αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού εν μέσω της τουριστικής σεζόν. 22 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα, όταν ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός τις προηγούμενες 4 εβδομάδες δεν ξεπερνούσε τους 8. Μαζί μας έχουμε την πρόεδρο της ΕΙΝΑΠ, την κυρία Ματίνα Παγώνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Πολύ μεγάλη έξαρση βλέπουμε το τελευταίο διάστημα. Πού οφείλεται? Η αλήθεια είναι ότι ο κορονοϊός είναι εδώ, οι υποπαραλλαγές του είναι εδώ. Απλώς είναι σε εξάσεις και υφέσεις. Τώρα το καινούργιο στέλεχος, το φλερ, το οποίο ήταν στην Αμερική, Ευρώπη κλπ, σιγά σιγά έρχεται και προς εμάς. Λογικό είναι, έχουμε κίνηση, ταξιδιώτες πάνε έρχονται, κόσμος καλοκαιρινοί μήνες. Αυτό που έχει όμως σημασία και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι τα συμπτώματα δεν είναι δύσκολα όπως σε άλλα στελέχη, όπως τις Δέλτα κλπ. Είναι απλά συμπτώματα με πυρετό, με καταβολή, αδυναμία κλπ. Θέλει το τριήμερό του. Όσοι είναι στις ομάδες υψηλού κινδύνου θα επικοινωνήσουν με τον γιατρό τους να πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα από 64 και πάνω, και οι υπόλοιποι θα μείνουν στο σπίτι τους να μπορέσουν 3-4 μέρες να περάσει ο ιός και να επανέλθουν στην καθημερινότητά τους. Ο κόσμος έχει ανάγκη να πάει σε διακοπές, λογικό είναι οι μήνες των διακοπών, δεν θα τις διακόψει, θα πάει στις διακοπές του, θα περάσει και τον κορονοϊό όποιος κολλήσει. Εμείς εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε. Πάντως, κυρία Παγώνη, βλέπουμε μία αύξηση στην συνταγογράφηση των αντιϊκών φαρμάκων. Παρόλα αυτά, όμως, βλέπουμε και αύξηση στις νοσηλίες. Είναι αύξηση και στις συνταγές των αντιϊκών, αλλά και στις νοσηλίες. Πριν 2 εβδομάδες είχαμε 186 περιστατικά και τώρα έχουμε φτάσει στα 475. Δηλαδή είναι αρκετή αύξηση και αυτό που μας προβλημάτισε είναι και οι θάνατοι. Γι' αυτό είπαμε χρειάζεται προσοχή. Όποιος νοσήσει σε μια οικογένεια δεν θα έρχεται σε επαφή με τους υπόλοιπους. Θα προσπαθήσει να φορέσει τη μάσκα μέσα στο σπίτι. Οι μεγάλοι σε ηλικία θα πάρουν τα αντιϊκά φάρμακα για να μην έχουν επιπλοκές και να μην χρειαστεί να νοσηλευτώ στο νοσοκομείο. Τώρα εμβολιάζεται κανείς ή έχουμε ξεχάσει τελείως τους εμβολιασμούς για τον κορονοϊό? Εμβολιασμοί, από ό,τι ξέρετε όλοι και βλέπετε, έχουν σταματήσει αυτή την περίοδο. Από Οκτώβριο η Επιτροπή Εμβολιασμών, ό,τι οδηγίες είναι να δώσει, θα τις δώσει και θα τις ανακοινώσει από το Υπουργείο. Προς το παρόν, πάμε με τα αντιϊκά φάρμακα. Ο κόσμος στο μυαλό του το έχει στις διακοπές και το καταλαβαίνετε αυτό. Δεν δίνει και ιδιαίτερη σημασία στον κορονοϊό. Ευτυχώς τα στελέχη είναι με απλά συμπτώματα. Mm-hmm. Δεν έχουμε δηλαδή δύσκολες επιπλοκές. Μάλιστα, κύριε Παγώνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνέχεια, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και εμείς να αλλάξουμε θέμα. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα της καλοκαιρινής σεζόν και αυτό που αναρωτιούνται οι περισσότεροι είναι για το πώς θα πάει αυτή η περίοδος. Στην Ιθάκη είναι όλα έτοιμα. Το νησί περιμένει πολλούς επισκέπτες, σύμφωνα με την έπαρχο, κυρία Σμαράγδα Σαρδελή. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μέσα της καλοκαιρινής σεζόν και αυτό που αναρωτιούνται οι περισσότεροι είναι για το πώς θα πάει αυτή η περίοδος. Στην Ιθάκη είναι όλα έτοιμα. Το νησί περιμένει πολλούς επισκέπτες, σύμφωνα με την έπαρχο Σμαράγδα Σαρδελή. Είναι κάτι που μαγεύει τον κόσμο. Είναι ιστορία όλο αυτό που βγάζει. Είναι ο πολιτισμός που έχουμε. Είναι και η γραφικότητα. Είναι παραδοσιακός οικισμός και η Ιθάκη. Είναι η γραφικότητα αυτή που έχει το νησί μας. Το τοπίο, το φυσικό τοπίο, όλα αυτά προσελκύουν τον τουρίστα και τον επισκέπτη μας και σίγουρα όποιος έρθει για πρώτη φορά θα ξανάρθει πάλι. Αυτό που προβληματίζει αρκετά τους τουρίστες είναι το κόστος των εισιτηρίων αλλά και της διαμονής σε πολλούς προορισμούς που είναι στα ύψη τιμές. Πρέπει κάποια στιγμή να πούμε και τα πράγματα με το όνομά τους, ότι ναι, μεν θα πληρώσω το καλαμάρι 28 ευρώ, αλλά ναι, η απόδειξή μου να είναι νόμιμη. Γι' αυτό κιόλας θα το πληρώσω 28 ευρώ. Αλλιώς δώστε μου να το χρεωθώ 30 και το υπόλοιπο να είναι ΦΠΑ. Όντως, όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, το έχουμε. Κάθε φορά βρισκόμαστε και σε μια νέα έκπληξη όσον αφορά τη φοροδιαφυγή και ο Έλληνας ψάχνει να βρει, γιατί το μυαλό μας δουλεύει προς πάσα κατεύθυνση. Ψάχνει τρόπο λοιπόν να φοροδιαφύγει ένα βήμα παραπέρα. Έτσι η αρχή
η φορολογική αρχή προσπαθεί πάλι να καλύψει το κενό που δημιουργείται. Όλοι όσοι εμείς είμαστε από πίσω με το επιχειρήν, δεν είμαστε πάντα οι έξυπνοι και οι ξυπνάκηδες. Στις Κυκλάδες παρατηρείται μεγάλη άνοδος των τιμών και αυτό αποτυπώνεται ακόμα και στην κίνηση των τουριστών. Η σεζόν συνεχίζεται και σίγουρα καλύτερη εικόνα θα έχουμε μετά τον Οκτώβριο και αφού ολοκληρωθεί αυτή η περίοδος. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι παραλίες της Αιτωλοκαρνανίας γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα και αδειάζουν τις καθημερινές. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες δηλώνουν ευχαριστημένοι από την κίνηση. Βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού με τις παραλίες να γεμίζουν τα Σαββατοκύριακα και να αδειάζουν τις καθημερινές. Τα Σαββατοκύριακα είναι αυξημένη κίνηση. Μας βοήθησε και το δεκάωρο της γέφυρας. Κινούμαστε σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, ελπίζουμε να ανέβει και η καθημερινότητα. Από τη Κύριακα υπάρχει υπερτουρισμός. Θέλω να βάλω στο πλάνο και όλους τους συναδέρφους μου επαγγελματίες. Θεωρώ ότι είναι ήρωες το Σαββατοκύριακο προκειμένου να εξυπηρετήσουν μια αλλοπρόσαλλη κατάσταση η οποία είναι σε συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή σε μικρό χρονικό διάστημα πρέπει να εξυπηρετήσουμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Αυτό είναι κουραστικό, δημιουργεί εκνευρισμό, πρέπει να διαχειριστούμε διαφορετικούς χαρακτήρες ανθρώπων, πρέπει να διαχειριστούμε τη βιασύνη των ανθρώπων και πάρα πολλά τέτοια πράγματα τα οποία είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Τα καταφέρνουμε όμως. Σε γενικές γραμμές οι επαγγελματίες είναι ικανοποιημένοι, όμως ο φόρτος εργασίας, λόγω του ότι ο κόσμος γεμίζει τις παραλίες τα Σαββατοκύριακα, δυσκολεύει περισσότερο τους επαγγελματίες που βάζουν τα δυνατά τους για να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. Κοιτάξτε, τις καθημερινές είναι λίγο ήρεμα. Τα Σαββατοκύριακα έχει μαζέψει πολύ κόσμο. Τώρα περιμένουμε από 15 Ιούλη και μετά να γεμίσει κάθε μέρα. Να έχει κόσμο κάθε μέρα. Περιμένουμε αρκετό κόσμο, είμαστε έτοιμοι. Να τους ικανοποιήσουμε όλους και πιστεύω θα έχουμε ένα καλό καλοκαίρι. Κίνηση αναμένεται να αυξηθεί περισσότερο και τις καθημερινές μετά τις 15 Ιουλίου με τους επαγγελματίες να είναι έτοιμοι. Όλο ένα και μακραίνει η λίστα των νεκρών από πνιγμό στις ελληνικές θάλασσες, αφού ήδη και το πρώτο εξάμηνο του 2024, 86 και πλέον άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους. Την στιγμή που πολυσύχναστες ακτές της χώρας παραμένουν χωρίς ναυαγοσώστη. Θλιβερά είναι τα πρώτα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε το σωματείο Safe Water Sports για τους πνιγμούς στις ελληνικές θάλασσες το πρώτο εξάμηνο του 2024. Ενώ η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ακτογραμμή της Μεσογείου, την τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη και την 11η του κόσμου, συνεπώς όλοι θα περίμεναν ο λαός μας να έχει άριστη επαφή με τον υδάτινο κόσμο, η πνιγμή είναι δεύτερη πιο συχνή αιτία θανάτου μετά τα τροχαία. Στην Ελλάδα περισσότερα από 400 περίπου άτομα χάνουν τη ζωή τους ετησίως από πνιγμό. Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετοί έχουν χάσει τη ζωή τους από δευτερεύον πνιγμό και δεν έχουν καταγραφεί ως θάνατοι από πνιγμό. Επίσης, δεν θα πρέπει να αφαιθεί εκτός και τα ατυχήματα που μπορούν να συμβούν στη θάλασσα. Δηλαδή, μία βουτιά με το κεφάλι σε ρηχά νερά, σε θάλασσα, σε βάθος που δεν γνωρίζουμε, μπορεί να προκαλέσει μια μόνιμη παράλυση στη σπονδυλική στήλη ή ακόμα και ένα μηχανοκίνητο σκάφος μπορεί να προκαλέσει ένα σοβαρό τραυματισμό ή ακόμα και θάνατο. Ήδη το πρώτο εξάμηνο του 2024 περισσότεροι από 86 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες, αν και για 56 από αυτούς δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα επισήμως η αιτία θανάτου λόγω καθυστέρησης των ιατροδικαστικών εκθέσεων. Ενδεχομένως να υπάρχει και υποκαταγραφή, να μην καταγράφονται όλα τα στατιστικά, τα δεδομένα, άρα μπορεί να είναι και κάθε 30 δευτερόλεπτα. Σκεφτείτε. Δηλαδή είναι τρομερό αν το σκεφτούμε. Βεβαίως. Αυτό. Αξίζει να σημειωθεί πως οι περισσότεροι ανήκαν στην ηλικιακή ομάδα άνω των 70 ετών. Πνιγμοί ατόμων καταγράφηκαν και σε άτομα ηλικίας από 18 έως 59 ετών, ακόμα και σε μικρά παιδιά από 0 έως 6 ετών. Είναι περίπου στο 80% και είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι ένας στους 4 χάνει τη ζωή του παρουσία ναυαγοσώστη. Το οποίο σημαίνει αυτό ότι μπορεί να έχει κάποια προβλήματα υγείας που αν βρισκόταν εγκύτερα του ναυαγοσώστη, σε πιο ρηχά νερά, ενδεχομένως και να μπορούσε να έχει αντιμετωπιστεί με καλύτερο τρόπο. Μεγάλη σημασία σίγουρα θα πρέπει να δοθεί στην πρόληψη των πνιγμών και όχι μόνο στην αντιμετώπιση τους, αφού αξίζει να σημειωθεί πως το 60% των ανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους δεν γνωρίζουν κολύμπη. Εδώ οι περισσότεροι ασχολούμαστε στο στάδιο της αντιμετώπισης. Είτε ως ερυθρός σταυρός, είτε ως ναυαγοσώστες, είτε ως ΕΚΑΒ.
Όμως σε όλα τα πράγματα, στην επίγουσα βοήθεια, σε όλα τα επίγοντα περιστατικά, λέμε ότι μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη. Το «δεν ξέρουν κολύμπι» δηλαδή πρέπει να περάσει, κατά τη γνώμη μου, στην παιδεία, στην κουλτούρα, στα νέα παιδιά, στους νέους γονείς, ότι πρέπει να γίνει εκμάθηση στο κολύμπι, ούτως ώστε να έχουμε πιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θα αποτραπούν οι πνιγμοί, αλλά πιστεύω ότι θα μειωθεί κατά πολύ τέτοιου είδους συμβάντα. Είναι θέμα παιδείας. Έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα στην Πάτρα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα και ενημερωτικά από τον οργανισμό Save Water Spots. Και οι ναυαγοσώστες πλέον, ειδικά σε παραλίες που έχουν μεγάλο όγκο πληθυσμού, σε μεγάλη ηλικία όπως είναι η Πλάζ για παράδειγμα, οι ναυαγοσώστες πηγαίνουν, ενημερώνουν. Είναι δύσκολο βέβαια σε κάποιον που είναι εκεί 30 χρόνια ή 80 χρονών να εξηγήσεις ότι ενώ παλιά κολύμπαγε από την Πλάζ και πήγαινε και βγαίνε στον Καστελόκαμπο, ότι τώρα υπάρχει οριοθέτηση. Οι αρχές συστήνουν αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας στην κολύμβηση, εκτός από τις ακτές και στις πισίνες, καθώς και εκεί καταγράφονται αρκετά περιστατικά πνιγμών. Στην δυσκολότερη χρονιά των τελευταίων ετών εξελίσσεται η διαδικασία έβρεσης σπιτιού για τους φοιτητές, οι οποίοι φέτος θα σπουδάσουν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους. Το συνεχιζόμενο ράλι στις τιμές των ενοικίων, καθώς το γεγονός πολλοί διοκτήτες επιλέγουν να διαθέσουν τα κινητά τους με καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης, αντί να τα ενοικιάσουν, δημιουργούν συνθήκες χαμηλής διαθεσιμότητας σε κατοικίες κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων κατάλληλες για φοιτητές και παράλληλα προσιτές οικονομικά. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, που είναι πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Παρατηρούμε φέτος μια πολύ μεγάλη αύξηση συγκριτικά και με την περσινή χρονιά. Άρα οι γονείς θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι μέσα στην τσέπη φέτος. Η φετινή χρονιά βλέπουμε μια αύξηση του ζητούμενου τιμών ενοικίας στα κίνητα που είναι κατάλληλα για φοιτητές, ιδιαίτερα στην Αχαϊκή Πρωτεύουσα, που αγγίζει περίπου το 62-63% σε σχέση με το 2017. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που καταγράφουμε αυξητικές τάσεις, μια χρονιά η οποία οι γονείς πραγματικά θα πρέπει να καλεστούν να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Συγκεκριμένα, εγώ θα σας αναφέρω αυτή τη στιγμή, εάν κάποιοι επιλέξουν να διαμένουν στην Πάτρα, δηλαδή παιδιά τα οποία θα επισκεφτούν την Αχαϊκή Πρωτεύουσα ως φοιτητές, θα δούμε ότι στην Αγία Σοφία για ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά μέτρα έχουμε ένα κόστος που ξεκινάει από 220 ευρώ. Για σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα από 300 ευρώ έως και 570 ευρώ, άρα συγκεκριμένα κοίτα ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Ενώ για σπίτι από 50-60 τετραγωνικά μέτρα από 400 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 600 ευρώ ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Μεγαλύτερες και υψηλότερες τιμές μάλλον καταγράφουμε κυρίως στο κέντρο της πόλης, στην περιοχή Ψηλά Αλόνια, όπου για ένα σπίτι το οποίο έως 25 τετραγωνικά μέτρα ξεκινά από 270 ευρώ, για σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα από 280 ευρώ και 600 ευρώ ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Και για σπίτι το οποίο είναι από 50-60 τετραγωνικά μέτρα, από 400 ευρώ ταμείο ανακαινισμένα έως και 650 ευρώ. 650 ευρώ για το κέντρο της Πάτρας, και μάλιστα μιλάμε και για παλιά σπίτια ως επί των πλήστων στο κέντρο της πόλης. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, και νομίζω ότι και πολλοί γι' αυτό το λόγο επιλέγουν τη συγκατοίκηση. Η συγκατοίκηση είναι κάτι το οποίο το καταγράφω τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν είναι τόσο πολύ εύκολο. Κατά κύριο λόγο, συγκατοικούν οι φοιτητές οι οποίοι είναι από την ίδια πόλη και έχουν περάσει στην ίδια σχολή, ή αλλιώς οι φοιτητές οι οποίοι είναι τρίτου και τετάρτου έτους, γνωρίζονται μεταξύ τους και επιλέγουν να νοικιάσουν ένα σπίτι μεγαλύτερης επιφάνειας για να μπορέσουν να έχουν ουσιαστικά μια χαμηλότερη τιμή όσον αφορά το ζητούμενο μίσθωμα. Δηλαδή να έχουν ένα 300-350 ευρώ συνολικά το κόστος αναφοιτητή. Το θέμα που υπάρχει όμως αυτή τη στιγμή συγκατοίκηση είναι ότι επειδή το μισθωτήριο συμβόλαιο γίνεται και στα δύο ονόματα, και των δύο νέων φοιτητών που θα διαμείνουν μαζί στο συγκεκριμένο ακίνητο, εάν φύγει ο ένας, είναι υπόχρεος ο άλλος που μένει πίσω στο σύνολο του μισθώματος. Οπότε πολλές φορές είναι λίγο δύσκολο εάν τα παιδιά αυτά δεν γνωρίζονται και δεν γνωρίζονται καλά και οι οικογένειές τους. Τώρα να σας αναφέρω ότι οι φοιτητές οι οποίοι θα φύγουν από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα και θα κινηθούν σε περιοχές όπως είναι τα Γιάννενα, πρέπει να γνωρίζουν ότι τα Γιάννενα έχουν περίπου 600-700 ακίνητα για γραμμές βραχυχρόνιας μισθώσης. Δηλαδή η περιοχή των Ιωαννίνων έχει υψηλή δυναμική βραχυχρόνιας μισθώσης, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες λόγω έντονης τουριστικής δυναμικής. Στα Γιάννενα αυτή τη στιγμή για ένα σπίτι το οποίο είναι έως 25 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 250 ευρώ τα μη ανακαινισμένα έως και 350 ευρώ το μήνα. Δηλαδή για σπίτι το σας λέω και πάλι έως 25 τετραγωνικά.
Σπίτια το πήρα από 30 έως 45 τετραγωνικά μέτρα, από 270 ευρώ τα μη ανακοινισμένα έως 670 ευρώ το μήνα για ανακοινισμένα, επιπλωμένα και με το σύντομο οικοσκευών. Και σπίτια το οποίο είναι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα στα Γιάννενα, αγγίζουμε ακόμα και τα 650 ευρώ, αν συγκεκριμένα κίνητρα ανακοινισμένα, επιπλωμένα και με το σύντομο οικοσκευών. Να η δούμε Καλαμάτα... και για την Καλαμάτα που αποτελεί και αυτή μια φοιτητούπολη. Ακριβώς. Η Καλαμάτα με 760 κίνητρα και γραμμές βραχυχρόνιες μισθώσεις, μια έντονη δυναμική σχεδόν στο σύνολο των μηνών, και έχει χειμερινό τουρισμό, έχει αλλά και καλοκαιρινό και θερινό τουρισμό. Εκεί βλέπουμε ότι τα σπίτια τα οποία είναι έως 25 τετραγωνικά μέτρα ξεκινάμε από 300 ευρώ το μήνα. Σπίτια από 30-45 τετραγωνικά μέτρα από 380 ευρώ τα μία ανακαινισμένα, έως και 550 ευρώ τα σπίτια το μήνα ανακαινισμένα, επιπλωμένα και με το σύνολο των οικοσκευών. Και τα σπίτια που είναι από 50-60 τετραγωνικά μέτρα πολλές φορές μπορεί να έχουν και δύο προδομάτια και να είναι κατάλληλα συγκατοίκηση, από 460 ευρώ τα μία ανακαινισμένα έως και 550 ευρώ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, να ξέρετε, το αντιμετωπίζουμε κυρίως στην Κέρκυρα. Η Κέρκυρα αυτή τη στιγμή έχει ελάχιστη διαθεσιμότητα κινήτων τα οποία προσφέρονται προς μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Στα σπίτια τα οποία είναι έως 25 τετραγωνικά μέτρα, η διαθεσιμότητα είναι σχεδόν μηδενική. Τα σπίτια που είναι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα στο κέντρο της πόλης ξεκινάμε από 450 ευρώ και 600 ευρώ το μήνα. Και οι σπίτια τα οποία είναι από 50-60 τετραγωνικά μέτρα από 550 ευρώ και 800 ευρώ το μήνα, αν το συγκεκριμένο σπίτι είναι ανακοινισμένο. Κύριε Μπάκα, αυτό που βλέπουμε στα νησιά και στο νησί της Κέρκυρας είναι ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες αναγκάζουν τους φοιτητές να αφήσουν τα σπίτια και να τα ξενικιάσουν και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να αναζητήσουν ξανά νέο σπίτι, γιατί θέλουν να το νοικιάσουν μέσω Airbnb τους καλοκαιρινούς μήνες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπουν πάρα πολλούς φοιτητές και στην Κέρκυρα και στη Ρόδο και στα Χανιά, που υπάρχει έντονη τουριστική δυναμική και έντονη και υψηλή δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων. Πάρα πολλοί ιδιοκτήτες να επιλέγουν να μισθούν τα κινητά τους τον μήνα Οκτώβριο και τον μήνα Μάιο θα πρέπει οι φοιτητές να εγκαταλείψουν τη φοιτητική εστία, διότι ο ιδιοκτήτης εγγράφει το ακίνητο σε κάποια πλατφόρμα βραχυχρόνια μίσθωση. Πολλές φορές διαλόγω ο ιδιοκτήτης αναφέρει στον φοιτητή ότι θα ξανανεώσουμε το μισθωτήριο συμβόλαιο το μήνα Οκτώβριο, αλλά πολλές φορές μεγάλο πλήθος φοιτητών εν μέσω ακόμη και των εξετάσεών του στα παιδιά αναγκάζονται να μένουν σε κάποια ξενοδοχεία σε πολύ υψηλές τιμές. Γενικότερα, αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι είναι πολύ δύσκολο, μα πάρα πολύ δύσκολο πλέον, για μια οικογένεια να πληρώνει 500-600 ευρώ το μήνα ως κόστος ενοικίας κατοικίας πολλές φορές, ιδιαίτερα σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως είναι κυρίως η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, όπου καταγράφουμε ραγδαίες αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι, και αυτό το κοστολόγιο να μην εκπίπτεται το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Θυμόμαστε πολύ καλά όλοι μας ότι πριν περίπου 2 χρόνια η κυβέρνηση είχε αναφέρει ότι θα έχουμε 8.153 νέες φοιτητικές εστίες. Αυτή τη στιγμή, το 2024 το Σεπτέμβριο, που πολλοί φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν τη σχολή τους και να πάνε να κάνουν την εγγραφή τους στο πανεπιστήμιο, θα πρέπει να δούμε πόσες φοιτητικές εστίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν καινούργιες στη χώρα μας για να μπορέσουν να καλύψουν την υψηλή ζήτηση. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι σε ποσοστό περίπου 71,9% οι νέοι μας ηλικίας 17-34 ετών διαμένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Δηλαδή, οι νέοι οι οποίοι θα είναι φοιτητές αυτή τη στιγμή, αλλά και αυτοί που έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο και είναι νέοι εργαζόμενοι, επαγγελματίες πλέον, σε μεγάλο ποσοστό επιλέγουν να μένουν στο παιδικό τους δωμάτιο. Είναι η έκτη συνεχόμενη χρονιά που αυτή τη στιγμή οι νέοι άνθρωποι, τα παιδιά τα οποία έδωσαν πανελλήνιες, επιλέγουν τη σχολή σύμφωνα με το που βρίσκεται η κύρια οικογενειακή κατοικία και όχι αν πραγματικά επιθυμούν να σπουδάσουν στη συγκεκριμένη σχολή. Και ξέρετε κάτι, είναι πολύ λυπηρό το εξής γεγονός. Το ένα παιδί αυτή τη στιγμή που είναι στην Πάτρα μπορεί πραγματικά να επιλέξει μια σχολή από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Mm-hmm. Είτε παιδιά που είναι στα Ιωάννινα ή στην Καλαμάτα ή στην Αθήνα. Τα παιδιά που διαμένουν στην περιφέρεια και είναι υποχρεωμένοι οι γονείς πραγματικά είναι το παιδί δύσκολο για να σπουδάσει, να αλλάξει την περιοχή της κύριας διαμονής του. Δεν είναι παράλογο αυτή τη στιγμή αυτός ο γονέας που έχει πληρώσει φροντιστήρια και ιδιαίτερα 3 χρόνια να πρέπει να ξαναπληρώσει πάλι 30-40.000 ευρώ για την επόμενη τετραετία για να μπορεί το παιδί να σπουδάσει? Ξέρετε, κύριε Μπάκα, κάτι το οποίο ακούω εδώ στην πόλη της Πάτρας συχνά. Όσοι τουλάχιστον έχουν την οικονομική δυνατότητα, επιλέγουν να αγοράσουν ένα σπίτι για να μείνει το παιδί τους, για να τους μείνει και στην πορεία για να το νοικιάζουν και σε άλλους φοιτητές. Από το να ενοικιάζουν σπίτι, όπως είπατε και εσείς, για 4 χρόνια και να πληρώσουν ένα τόσο μεγάλο ποσό.
θα πρέπει η οικογένεια να διαθέτει τουλάχιστον 40 με 50.000 ευρώ, αν μιλάμε αυτή τη στιγμή για την Πάτρα, για να μπορέσει να αγοράσει ένα κίνητο το οποίο θα είναι κατοικήσιμο, ένα κίνητο 30 με 40 τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι τόσο πολύ εύκολα πλέον τα πράγματα και δεν είναι πάρα πολλές οικογένειες οι οποίες διαθέτουν αυτή την οικονομική δυνατότητα. Παλαιότερα αυτό ναι συνέβαινε, τα τραπεζικά ιδρύματα έδιναν και δάνειο για να αγοράσουν οι γονείς μια κατοικία κατάλληλη για φοιτητές, ιδιαίτερα το παιδί ήταν εκτός οικίας κατοικίας. Πλέον αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Δηλαδή οι οικογένειες πλέον σε πολύ μεγάλο ποσοστό δεν διαθέτουν οικονομική δυνατότητα. Για να γίνει αυτό, να ξέρετε, ιδιαίτερα στην Αθήνα, χρειάζεται ένας γονέας διαθέτει περίπου 100 με 120.000 ευρώ για να αγοράσει ένα σπίτι 30 με 40 τετραγωνικά μέτρα. Στις υπόλοιπες πόλεις, όπως είναι τα Γιάννενα, τα Χανιά, μάλλον τα Γιάννενα, τα Χανιά είναι πολύ πιο ακριβά, στα Γιάννενα μπορεί να χρειαστεί ακόμα και 50 με 60.000 ευρώ, δηλαδή περίπου τα ίδια οικονομικά δεδομένα με την Πάτρα. Ξέρετε, πλέον δεν είναι εύκολο μια οικογένεια να διαθέτει 50 με 60.000 ευρώ. Δεν είμαστε στην εποχή του παρελθόντος. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς κυρίες και κύριοι, τώρα να αλλάξουμε θέμα. Εγκαινιάστηκε μια πλατφόρμα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία δίνει την δυνατότητα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση άμεσα και με απλό τρόπο σε όλες τις πηγές χρηματοδότησης από κρατικές ενισχύσεις, αλλά και να ρυθμίσουν ευνοϊκά τις όποιες υποχρεώσεις τους. Τη νέα διαδραστική πλατφόρμα που απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις κάθε κλάδου και μεγέθους παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι μέσω ενός νέου πληροφοριακού συστήματος ο χρήστης να λαμβάνει αποτελεσματική και ουσιαστική πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και τις δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν την επιχειρηματική του δραστηριότητα. Στην οποία μπορεί ο καθένας με πολύ απλό τρόπο και σε πραγματικό χρόνο να ενημερώνεται πρώτον για διαθέσιμα προγράμματα ΕΣΠΑ, δεύτερον για φορολογικές και ασφαλιστικές, όπως σας είπα, ενημερώσεις, τρίτον μπορεί να βλέπει αποτελέσματα κρατικών ενισχύσεων, δηλαδή προγραμμάτων στα οποία ήδη ενδεχομένως μπορεί να έχει υποβάλει αίτηση, και τέταρτον δημιουργήσαμε και ένα φόρουμ στο οποίο κάθε παΐον θα μπορεί να καταθέτει την εμπειρία του. Πρόκειται για ένα διαδραστικό μηχανισμό που είναι διαθέσιμος, μέσω του οποίου οι επιχειρήσεις μπορούν άμεσα, εύκολα και γρήγορα, αλλά και αξιόπιστα να ενημερώνονται για τα προγράμματα επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και δανειοδοτήσεων, στα οποία μπορούν να υπαχθούν. Με την δημιουργία αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας, ικανοποιούμε μια βασική ανάγκη των επιχειρήσεων, οι οποίες αναζητούν σχετικές πληροφορίες από την περίοδο της πανδημίας. Τα προγράμματά μας είναι λερναία ύδρα, δεν είναι φίδια που δαγκώνουν, αλλά μπαίνεις και βλέπεις ένα και υπάρχει ένα υποπρόγραμμα ή βλέπεις κάτι άλλο. Αν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός ότι πράγματι η τεχνική γλώσσα που χρησιμοποιούμε στο ΕΣΠΑ είναι κατά κάποιο τρόπο δυσνόητη, αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν εξοικείωση με τα προγράμματα χάνονται. Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι μέσω ενός νέου πληροφοριακού συστήματος ο χρήστης να λαμβάνει αποτελεσματική και ουσιαστική πληροφόρηση αναφορικά με τις βασικές οικονομικές ρυθμίσεις καθώς και τις δυνατότητες κρατικής ενίσχυσης που αφορούν στην επιχειρηματική του δραστηριότητα. Όσο οι τιμές του ελαιολάδου παραμένουν στα ύψη, τόσο η ζήτηση για το προϊόν στο ράφι μειώνεται. Η έλλειψη υγρού χρυσού έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών. Η κρίση στο προϊόν μπορεί να οδηγήσει σε δυσμενή μονοπάτια, όπως λένε οι ειδικοί. Όσο η τιμή του ελαιολάδου παραμένει ανεβασμένη, τόσο η κατανάλωση παραμένει στα τάρταρα. Η αύξηση των τιμών το προηγούμενο διάστημα, το 23 και αρχές του 24, οδήγησαν την βιομηχανία να αγοράσει ελαιόλαδα τα οποία ήταν αρκετά ακριβά. Αυτό μετακυλήθηκε στην αγορά. Στο ράφι το λάδι, το ελαιόλαδο υπάρχει στις τιμές που ήδη έχει προαγοραστεί, άρα είναι δύσκολο να ακολουθήσει μια οποιαδήποτε μειούμενη τιμή. Αυτό που παρατηρείται στην Ελλάδα είναι πως η ζήτηση έχει μειωθεί αρκετά και αυτό που τονίζουν οι επαγγελματίες είναι πως τα πράγματα θα πάνε χειρότερα το επόμενο διάστημα. Οι σημαντικές αυξήσεις που παρατηρούνται στο ελαιόλαδο τελευταία έχουν βυθίσει τις πωλήσεις στην καρδιά της Μεσογείου, καθώς οι Ισπανοί και οι Ιταλοί φαίνεται ότι βγάζουν από το καθημερινό τους τραπέζι το πιο αγαπημένο γαστρονομικό συστατικό τους. Οι ξηρασίες και οι καύσονες που επιδεινώθηκαν από την κλιματική αλλαγή έχουν χτυπήσει την παραγωγή ελαιολάδου στην Ισπανία, τον μεγαλύτερο παραγωγό στον κόσμο, καθώς και σε άλλες μεγάλες χώρες παραγωγής όπως η Ιταλία και η Ελλάδα, δημιουργώντας ένα παγκόσμιο έλλειμμα. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, ας το πούμε έτσι,
η διαδικασία της, της πρόβλεψης στο, στη Μεσόγειο και γενικά στον παγκόσμιο χώρο της παγκόσμιας, ας το πούμε, της παραγωγής ελαιολάδου για την καινούργια χρονιά 24-25, και εκεί θα φανεί, ανάλογα με τις προσδοκίες, τι μέλη γενέστε για την αρχική τιμή του ελαιολάδου στον παραγωγό. Νωρίτερα φέτος η Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέφερε αυξήσεις σε όλες τις χώρες του μπλοκ, με τους αγοραστές στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα, αλλά και την Ισπανία να αντιμετωπίζουν αυξήσεις τιμών άνω του 60% από έτος σε έτος. Οι Ιταλοί είχαν άνοδο 45%. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, από το διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε να δούμε τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας. Ολοκληρώθηκε το 12ο φεστιβάλ Μελιτζά στο Λεωνίδιο. Ειδικοί και ενθουσιώδες άνθρωποι, εξειδικευμένοι ομιλητές από Ελλάδα και εξωτερικό, συμμετείχαν στην δράση Say Cheese, Balkan Cheese, που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια του φεστιβάλ με στόχο την ανάπτυξη και την τουριστική αξιοποίηση των δρόμων τυριού των Βαλκανίων. Στα πλαίσια του Μελιτζάζ που πραγματοποιήθηκε στο Λεωνίδιο Αρκαδίας, έλαβε χώρα και το Διεθνές Συνέδριο Τυροκομείας Say Cheese, που αποτελείται από εργαστήρια για τους τομείς εστίασης, τουρισμού, αλλά και δράσεις γευστικών δοκιμών και προβολής των τυροκομικών προϊόντων. Φιλοξενούμε τις αναπτυξιακές από τη Ρουμανία αλλά και από την Αχαΐα για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα το Say Cheese. Το πρόγραμμα αυτό και γενικά όλη αυτή η προώθηση και η σύνδεση του πρωτογενή τομέα με τον τουρισμό, νομίζω ότι είναι η κατεύθυνση που δίνει πραγματικά προστιθέμενη αξία στα προϊόντα. Η πρωτογενής παραγωγή δίνει μια μεγάλη μάχη πάντα, όμως αντισταθμιστικά δεν αποκομίζει τα ωφέλη που θα έπρεπε. Τέτοιες πρακτικές και τέτοιες διαδικασίες είναι αυτές που θα συνδέσουν το προϊόν τους με τον τουρισμό. Έλληνες και ξένοι προσκεκλημένοι από το χώρο της τυροκομείας, της κτηνοτροφίας, του τουρισμού, του μάρκετινγκ, των χρηματοδοτικών εργαλείων αλλά και του πολιτισμού έλαβαν μέρος στο συνέδριο με στόχο να βρεθούν τρόποι προβολής των τοπικών τυριών, ανάπτυξης και τουριστικής αξιοποίησης των δρόμων τυριού των Βαλκανίων. Θεωρώ ότι το σημαντικό και κρίσιμο για μένα είναι η εμψύχωση όλων αυτών των παραγωγών και των μικρών μεταπητικών μονάδων της τυροκομείας να καταφέρουμε να τους εκπαιδεύσουμε, αλλά κυρίως να τους φέρουμε, να τους δημιουργήσουμε μια εξωστρέφεια για τη δικτύωση με άλλους τομείς της περιοχής. Το στοίχημα είναι να αναδείξουμε τα ιδιαίτερα τυριά των Βαλκανίων. Εμάς εδώ για την Πελοπόννησο μας ενδιαφέρουν τα ιδιαίτερα τυριά της Πελοποννήσου που παράγονται από μικρούς παραγωγούς και έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι να δικτυώσουμε όλους αυτούς τους παραγωγούς και να τους συνδέσουμε με την επισκεψιμότητα, δηλαδή τα τυροκομεία, να τα συνδέσουμε με τον τουρισμό. Ανάδειξη της ιδιαίτερης γαστρονομικής αξίας των τοπικών αυτών τυροκομικών προϊόντων και η διασύνδεσή τους με το τουριστικό προϊόν. Και εδώ θα φέρω πάλι στην κουβέντα μας αυτό που είπε ο κύριος Πίτας για το ελληνικό προϊόν, που μέχρι περίπου το 2010 ήταν ένα στην ουσία ξενικό πρωινό και μπήκε σε μια διαδικασία να δημιουργηθεί το ελληνικό προϊόν ενσωματώνοντας μέσα ακόμα και τυροκομικά προϊόντα. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την υφιστάμενη κατάσταση της τυροκομείας στην περιοχή και τις δυνατότητες που υπάρχουν προκειμένου να συνδυαστεί η παράδοση με τον πολιτισμό και τη γαστρονομία με το τουριστικό προϊόν. Ξεκινούν αύριο Δευτέρα 8 Ιουλίου οι θερινές εκπτώσεις, τις οποίες περιμένουν με ανυπομονησία οι πολίτες προκειμένου να αγοράσουν σε πολύ καλές τιμές τα προϊόντα που έχουν βάλει στο μάτι, αλλά και οι έμποροι, ώστε να πάρουν βαθιά ανάσα και να ανακάμψει ο τζίρος τους. Μαζί μας έχουμε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, κύριο Ηλία Ξανθούλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχουμε πολλά να πούμε, γιατί και εσείς ο Εμπορικός Σύλλογος προγραμματίζει διάφορες εκδηλώσεις. Να ξεκινήσουμε όμως με τις θερινές εκπτώσεις, καθώς είναι κάτι το οποίο περιμένετε εδώ και πολύ καιρό, γιατί οι τελευταίοι μήνες δεν πήγαν και πολύ καλά. Δυστυχώς η αγοραστική κίνηση των καταναλωτών είναι πάρα πολύ μικρή, με αποτέλεσμα η κίνηση στα καταστήματα είναι πολύ περιορισμένη.
Έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία με τις εκπτώσεις που ξεκινάνε από τη Δευτέρα, ότι ο κόσμος τα λιγοστά χρήματα που του περσεύουν από αυτά που έχει για να ζήσει, για να φάει, για να πληρώσει τις ΔΕΚΟ, θα τα ξοδέψει στα τοπικά καταστήματα, και το επαναλαμβάνω, στα τοπικά καταστήματα, τονώνοντας την τοπική οικονομία. Εσείς τι συμβουλεύετε τους καταναλωτές στην περίοδο των θερινών εκπτώσεων να προσέχουν? Να προσέχουν, να κάνουν έρευνα αγοράς και να προσέχουν την ποιότητα που παίρνουν. Και να προτιμάνε τα τοπικά καταστήματα που τους ξέρουν, μας ξέρουν, τους ξέρουν όλους τους καταναλωτές, και μπορούμε, και δεν μπορεί εύκολα κανένα να κοροϊδέψει κανένας, γιατί είμαστε μια κλειστή κοινωνία, είμαστε μια μικρή κοινωνία και όλοι γνωριζόμαστε με τα μικρά μας ονόματα. Προσέχουμε, ψάχνουμε, κοιτάμε, δεν πάμε με την πρώτη να ψωνίσουμε, κάνουμε έρευνα αγοράς και ψωνίζουμε αυτό που θέλουμε στην τιμή που πρέπει να το πάρουμε. Σαν εμπορικός σύλλογος έχετε προγραμματίσει πάρα πολλές δράσεις και εκδηλώσεις προκειμένου να τονωθεί η καταναλωτική κίνηση. Έτσι, πείτε μας δύο λόγια για αυτές τις δράσεις και νομίζω και την επόμενη Παρασκευή έχετε προγραμματίσει κάτι. Εμείς στις 12 του μήνα έχουμε προγραμματίσει μια εκδήλωση με ένα τοπικό σύλλογο χορού, το οποίο θα γίνει μέσα στα καταστήματα, μέσα στους κεντρικούς δρόμους της πόλης. Θα κάνει κάποια χορευτικά, μπορεί κάποιος να θέλει να πάει να το δείξει κάποιους χορούς. Θα έχει και μουσική. Την τελευταία Παρασκευή του μήνα έχουμε κανονίσει, θα έχουμε σχεδόν 3-4 συγκροτήματα σχεδόν σε όλη την πόλη, κάποια μουσικά σχήματα και με κάποια ΚΔΑΠ τα οποία θα προσέχουν τους μικρούς μας φίλους, θα τους χρωματίσουν, θα τους χορέψουν μαζί. Γενικά προσπαθούμε να τραβήξουμε τον κόσμο στην πόλη μας με διάφορα event για να μπορέσει να γνωρίσει για τα καταστήματα της πόλης μας, να δει τι ωραία ποιότητα έχουν, πόσο ωραίες τιμές, γιατί υπάρχουν και φθηνά και ακριβά, υπάρχουν για όλα τα βαλάδια, και τι ποσότητα υπάρχει. Το αποκορύφωμα, είναι ακριβώς η Λευκή Νύχτα, εκεί θέλω να σας πάω, 17 Αυγούστου. 17 Αυγούστου έχουμε τη Λευκή Νύχτα, είναι το αποκορύφωμα, Κοκκίνου Ράμος, η κεντρική μας συναυλία. Ξεκινώντας από τις 8 όμως, εμείς θα έχουμε διάφορα σχήματα μέσα στην πόλη, διάφορα event μέσα στην πόλη. Και το κυριότερο αυτό που σκεφτόμαστε φέτος, το οποίο θα είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ξαναγίνει στο σύλλογό μας και πιστεύω δεν έχει γίνει κι αλλού, με την αγορά θα υπάρχει ένα έντυπο το οποίο θα το σφραγίζουν τα καταστήματα, τα τοπικά καταστήματα, ξαναεπαναλαμβάνω, τα τοπικά καταστήματα, θα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κλήρωση η οποία θα γίνει το ίδιο βράδυ, γύρω στις 1-2 η ώρα, για να είναι άμεσο αντίκτυπο αυτοί που θα ψωνίσουν. Δηλαδή θα πηγαίνουν να ψωνίζουν, θα παίρνουν από ένα κατάστημα ένα έντυπο, θα τους σφραγίζει. Αυτό θα επιδέχεται 5 σφραγίδες από κάθε καταστήματα, τα οποία θα έρχονται σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης μας, που θα ορίσουμε, και εκεί από μόνοι τους θα ρίχνουν μέσα στο λαχιοφόρο κάλπι το λαχνό τους. Αν είναι 10 καταστήματα που έχουν ψωνίσει, θα παίρνουν 2 λαχνούς και για μια μεγάλη κλήρωση. Μάλιστα. Κύριε Ξανθούλη, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να γίνονται τέτοιες δράσεις. Σκοπό έχουν προφανώς την προσέλκυση κόσμου και τουριστών. Γιατί όχι και τουριστών που βρίσκονται στο νομό Ηλία σε αυτό το διάστημα. Εμείς αυτοί ευελπιστούμε τον Αύγουστο. Ήδη έχει ξεκινήσει από τις αρχές του μήνα η προσέλευση των ετεροδημοτών και τουριστών, το οποίο θα τονώσουν λίγο την αγορά. Και ένα καινούριο που ετοιμάζει ο Εμπορικός Σύλλογος, το οποίο θα ανακοινωθεί εντός των ημερών, είναι η επιβράβευση του καταναλωτή που θα προτιμάει τα τοπικά καταστήματα. Αυτό θα το πούμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα ή μεθεπόμενη που θα είναι έτοιμο. Αυτό θα είναι ολοχρονής. Θα είναι όλη τη χρονιά αυτό. Μάλιστα, κύριε Ξανθούλη, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα να πω όλοι οι καταναλωτές να προτιμήσουν τα τοπικά καταστήματα, να τονώσουμε τις τοπικές οικονομίες. Ακριβώς, στήριξη στις τοπικές οικονομίες. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξανθούλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εμείς τώρα να αλλάξουμε θέμα. Αρκετά είναι τα αγροτεμάχια και οικόπεδα που μένουν ακαθάριστα παρά τις προθεσμίες που εκπνέουν, με τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν καθαρισμούς να δηλώνουν ότι είναι αδύνατο να προλάβουν, καθώς οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.
Αρκετά είναι τα αγροτεμάχια και τα οικόπεδα που ακόμη δεν έχουν καθαριστεί παρά τις προθεσμίες που εκπνέουν, με τους ανθρώπους που αναλαμβάνουν καθαρισμούς να δηλώνουν ότι είναι αδύνατο να προλάβουν καθώς οι απαιτήσεις είναι μεγάλες. Ακαθάριστα ακόμη θα υπάρχουν και θα υπάρχουν και θα υπάρχουν, διότι είναι τόσα πολλά που δεν προλαβαίνουμε να τα καθαρίσουμε. Είναι και ορισμένοι που δεν τα καθαρίζουν ποτέ. Είναι ορισμένοι νοικοκύρδες που τα καθαρίζουν κάθε χρόνο. Δηλαδή είναι, τα πράγματα είναι... Αυτή η δουλειά έχει και δυσκολίες, έτσι. Έχει και δυσκολίες, γιατί αν μπεις μέσα σε ένα χωράφι που έχει μέσα, έχουμε ανταμώσει, βρίσκουμε σίδερα, βρίσκουμε σίτες, βρίσκουμε, δεν ξέρεις τι θα βρεις. Σε ένα χωράφι που είναι γεμάτο βάτα, παράδειγμα, μπαίνεις μέσα, μπορεί να έχει ξύλα, και πάντα με τον κίνδυνο να διαλύσεις και το μηχάνημά σου. Το κόστος για τον καθαρισμό κυμαίνεται από 20 έως 30 ευρώ το στρέμμα, ανάλογα με την περίπτωση και τη δυσκολία. Τα ποσά διαφέρουν ανάλογα, δηλαδή, το κτήμα. Αν πας σε ένα κτήμα και να καθάρεις το 10 χρόνια, θα το πάρεις 25 και 30 ευρώ το στρέμμα. Κάθε μέρα, δηλαδή, ανταμώνουμε κτήματα, άλλο είναι καθαρισμένο κάθε χρόνο, άλλα είναι ακαθάριστα 10 χρόνια. Άλλο έχει ένα μέτρο χόρτα και το άλλο μπαίνεις μέσα με το τακτέρ και δεν βλέπεις που πηγαίνεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα διαφέρουν τιμές. Εδώ στην περιοχή μας έχουμε τώρα 20 χρόνια, παίρνουμε 20-25 ευρώ. Σε άλλες περιοχές της Ελλάδας μπορεί να παίρνουν πιο ακριβά ή να παίρνουν πιο φτηνά. Αυτά έχω να πω. Υπάρχουν αγροτεμάχια που είναι ακαθάριστα ακόμη. Σημαντικό είναι να μην τρέχουμε την τελευταία στιγμή υπό το φόβο κάποιου προστίμου, αλλά να τηρούμε όσα λέει η πολιτεία, να προστατέψουμε τις περιουσίες μας και συγχρόνως να συμβάλλουμε κι εμείς στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Ένα τμήμα της ασφάλτου στην επαρχιακή οδό στην Άνω Βασιλική Ναυπακτίας αποκολλήθηκε, με αποτέλεσμα να γίνεται με δυσκολία η μετακίνηση, ειδικά των βαρέων οχημάτων. Ο πρόεδρος της κοινότητας μιλά στο Ιόνιαν και ζητά να γίνει άμεσα η αποκατάσταση του δρόμου. Καθίζηση είχαμε στην επαρχιακή οδό στην Άνω Βασιλική. Η ζέστη των τελευταίων ημερών επιδείνωσε την κατάσταση, με αποτέλεσμα να αποκολληθεί τμήμα της ασφάλτου. Εδώ πρέπει να γίνει κάτι αμέσα. Δεν είχαμε πλημμύρες όμως που έγινε αυτό τώρα. Δεν είχαμε πλημμύρες, αλλά το προηγούμενο δεκαήμερο που είχαμε σαραντάρια, γι' αυτό κόπηκε η άσφαλτος. Είχε γίνει η διάβρωση του εδάφους που από κάτω από την άσφαλτο είχε γίνει η διάβρωση και προχώρησε τώρα και κόπηκε. Είχε υποχωρήσει το έδαφος κάτω από την άσφαλτο και τώρα με τις θερμοκρασίες κόπηκε. Ο πρόεδρος της κοινότητας Άνω Βασιλικής, κύριος Γιωργούλας, ζητά να γίνει άμεσα η αποκατάσταση, καθώς είναι ένας δρόμος που τον χρησιμοποιούν βαρέα οχήματα και υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος. Ξαναείχαμε έρθει εδώ πέρα στις 17 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, επιδεινώθηκε η κατάσταση. Όπως είδατε και εσείς και στα πλάνα που τραβήξατε, έχει κοπεί η άσφαλτος. Οι αρμόδιοι θα πρέπει να γίνει μία άμεση παρέμβαση. Βλέπετε, περνάνε βαρέα οχήματα, όπως είδατε κι εσείς. Μην θρυνήσουμε θύματα. Το θέμα είχε αναδείξει ξανά τον περασμένο Δεκέμβριο η τηλεόραση του Ιόνιαν, όμως τώρα η κατάσταση έχει γίνει ακόμη πιο δύσκολη. Ολοκληρώθηκε το ΚΑΠ του ΠΑΣ Ναυπάκτου με τον Αμερικανό προπονητή Patrick Good να είναι ενθουσιασμένος από την δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του ΠΑΣ. Η Ακαδημία Μπάσκετ του ΠΑΣ Ναυπάκτου, μετά την περσινή επιτυχημένη συνεργασία με τον Colston Kaepernick, διοργάνωσε και φέτος το καλοκαιρινό της ΚΑΜΠ για νεαρούς αθλητές, στο οποίο έδωσε το παρόν ο προπονητής Skill Trainer Patrick Good. Ήταν μια ωραία εβδομάδα που περάσαμε μαζί με τους αθλητές μας. Ήταν η πρώτη χρονιά φέτος που το διοργανώσαμε, φέρνοντας προπονητή από την Αμερική σε συνεργασία με τον φίλο μου τον Νίκο Τοντούγια. Φέτος το κάναμε πενθήμερο, υπήρχε μεγάλη ανταπόκριση από τους αθλητές μας, διασκέδασαν πολύ μαζί μας, κάναμε επανάληψη στα βασικά που μάθαμε όλη τη χρονιά και κρατήσαμε ζωντανή τη φλόγα για όλο το καλοκαίρι. How's it going? My name is Patrick Good, and I've enjoyed my time at the camp, being with the kids, being with the coaches as well. I've learned a lot, being able to impact them just as much as they've been able to impact me. Το όνομά του είναι Patrick Good. Ευχαριστιέται την ώρα, τις στιγμές που ζει εδώ στην Άφθα με τα παιδιά. Και είναι πολύ ευχαριστημένος και από τους προπονητές, και οι προπονητές από αυτόν, και αυτοί έχουν έτσι μια πολύ καλή συνεργασία. Περισσότερα από 50 παιδιά συμμετείχαν στο camp του ΠΑΣ Ναυπάκτου, κερδίζοντας χρήσιμες εμπειρίες. Φέτος είχαμε αρκετές συμμετοχές παιδιών, 53 παιδιά σε δύο γκρουπ χωρισμένα,
μαθητές του Δημοτικού, το πρώτο γκρουπ 9 με 12 και μαθητές Γυμνασίου Λυκείου 12 με 3. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι το ικανοποιητικό, το βλέπουν και οι γονείς και τα παιδιά. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε να το συνεχίσουμε και να φέρνουμε όσο δυνατόν περισσότερες εμπειρίες ξένες και να μεταλαμπαδεύουμε στα δικά μας τα παιδιά. Το κάμπ ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις και στους αθλητές αλλά και στον Αμερικανό προπονητή Patrick Good. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να πάμε να δούμε το δελτίο καιρού με τον μετεωρολόγο μας Μιχάλη Σιδέρη. Οι άνθρωποι είμαστε γεμάτοι ιστορίες. Να τις ακούς είναι σπουδαίο. Να τις στηρίζεις είναι πυραιός. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, 1-2 βαθμούς θα έχουμε γενικότερα σε όλη την περιοχή. Πάμε να δούμε αναλυτικά πώς έχουν τα πράγματα πρώτα από την Κεφαλονιά, τη Ζάκυνθο και την Ηλία. Μέγιστες θερμοκρασίες στο Ιόνιο γύρω στους 33 βαθμούς, 36-37 στην Ηλία, έθριος καιρός, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική αρχικά μέχρι 4-5 μποφόρ, αργότερα ανατολικά της Ζακύνθου αλλά και της Κεφαλονιάς θα αυξηθούν τοπικά και θα φτάσουν και τα 6. Κατεβαίνοντας νοτιότερα στη Μεσσηνία, τη Λακωνία και τα Κύθυρα, 35-36 στη Μεσσηνία μέγιστες θερμοκρασίες, μέχρι 37 στη Λακωνία, λίγες τοπικές ρεφώσεις κυρίως στον Ταΐγετο, έθριος καιρός, οι άνεμοι στο νότιο Ιόνιο αλλά και στον Μεσσηνιακό βορειοδυτική και θα φτάσουν τα 4 και τα 5 μποφόρ πρόσκαιρα, δυτικοί θα είναι στον Λακωνικό που αργότερα θα εξασθενήσουν, ενώ βόρειο-βόρειο-ανατολική 4-5 και πρόσκαιρα 6 θα είναι στο νότιο Μυρτό. Ανεβαίνοντας στην Αρκαδία αλλά και στην Αργολίδα, 33-34 και πρόσκαιρα 35 στην Αργολίδα μέγιστες θερμοκρασίες, καιρός έθριος, οι άνεμοι γενικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στον Αργολικό μέχρι 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ το απόγευμα, βόρειο 4-5 και πρόσκαιρα 6 μποφόρ στο βόρειο Μυρτό. Στην Κορινθία αλλά και στα παράλια της νότιας Στερεάς, 33-34 βαθμούς οι μέγιστες θερμοκρασίες στα υπηρωτικά κυρίως, έθριος ο καιρός, λίγες αραιές νεφώσεις κυρίως δυτικά της Στερεάς, οι άνεμοι γενικότερα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, ασθενείς 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Δυτικότερα τώρα στην Αχαΐα αλλά και στα παράλια της νότιας Ετωλακαρνανίας, μεγαλύτερες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 και τους 37 βαθμούς, έθριος ο καιρός, ηλιοφάνεια παντού, οι άνεμοι στο Πατραϊκό θα είναι από βορειοδυτικές διευθύνσεις μέτρη μέχρι 2-3 και πρόσκαιρα 4 μποφόρ κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς θα είναι στον δυτικό Κορινθιακό μέχρι 2-3 μποφόρ το πολύ. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.